Αριστοτρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023. Το σοβαρό βίντεο της ημέρας. Λοιπόν, η Αριστονίκη μας έχει διαλέξει να μας μιλήσει για ένα πολύ ουσιαστικό θέμα, το οποίο έχει τίτλο «Το εσωτερικό ψυχικό κενό». Μάλιστα. Σε ακούμε. Γενικότερα, ιδιαίτερα την περίοδο της πανδημίας, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος που ανέφερε και στις συνεδρίες που κάναμε, αλλά και γενικότερα η αντίληψη μου μέσα από την επαφή μου με τον κόσμο, ότι υποφέρει από κενό. Δηλαδή ότι νιώθει σαν έναν άδειασμα, σαν κάποιος να τον άδειασε, να μην υπάρχει περιεχόμενο. Και όταν λέμε εσωτερικό κενό, εννοούμε επί της ουσίας την έλλειψη συναισθημάτων, αλλά και την έλλειψη ψυχικής διακύμανσης. Δηλαδή να υπάρχει, ρε παιδί μου, μια ροή μέσα σου συναισθηματική, να θυμώνεις, να γελάς, να κλαις, να ξαναεπανέρχεσαι, όλη αυτή η κατάσταση. Σαν να είναι flat, δηλαδή, σαν να υπάρχει, η φάση. Ναι, σαν να υπάρχει μια γραμμή που δεν υπάρχει διακυμάνσεις. Άτομα τα οποία δεν είχαν ενδιαφέρον για τίποτα στη ζωή τους, ενώ παλαιότερα είχαν πάρα πολλά χόμπι, πάρα πολλές ενδιαφέροντα κτλ. Και γενικότερα άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να στοχεύσουν πουθενά. Δηλαδή, επειδή ακριβώς όλα ήταν νεκρά και υπήρχε μία αίσθηση ότι πότε θα επανέρθουμε, πότε θα επανακάμψουμε, πότε θα ξαναξεκινήσουν τη λειτουργία τους οι καταστάσεις, δεν υπήρχε εγκαινόημα να βάζει κάποιο στόχο. Γιατί ακριβώς δεν θα ήξερε αν θα γινόταν αυτός ο στόχος και πότε να τον βάλει αυτόν τον στόχο. Λοιπόν, αυτό το εσωτερικό ψυχικό κενό ήταν μια κατάσταση που ταλάνιζε πάρα πολύ κόσμο εκείνη την περίοδο, αλλά γενικότερα είναι και μια κατάσταση που ακούω πολύ συχνά ανθρώπους να μου την περιγράφουν. Αυτή την αίσθηση είναι ότι κάτι λείπει, ότι δεν είμαστε πλήρεις, δεν είμαστε επαρκείς. Και αυτή η κατάσταση μπορεί να σχετίζεται με κάποιο γεγονός που μπορεί να συνέβη στη ζωή μας, που να μας έτσι σόκαρε, μία απώλεια ή από μία αίσθηση ότι δεν αλλάζουν τα πράγματα. Ματαιότητα. Μια ματαιότητα, ότι συνέχεια ζούμε τα ίδια πράγματα. Ότι προσπαθούμε για κάτι διαφορετικό και δεν βγαίνει. Ναι, δεν βγαίνει, δεν κυλάει, δεν υπάρχουν θετικές δείξεις. Αντιμετωπίζουμε κάτι δύσκολο και έρχεται άλλο δύσκολο. Μπράβο. Δεν έρχονται και καλά πράγματα. Μπράβο. Γεγονότα τα οποία απλά μας δυσκολεύουν και μας χώνουν πιο πολύ μέσα στο πρόβλημα και δεν υπάρχει διαφυγή, δεν βλέπεις φως στο τούνελ, ας το πούμε. Αυτή λοιπόν η ένδειξη είναι λίγο σαν τα alarms, δηλαδή σαν να αναβοσβήνει το φωτάκι και σαν να σου λέει πήγαινε αμέσως, κάνε κάτι για αυτό το πράγμα. Είναι μία πρώιμη ένδειξη κατάθλιψης, αγχώδους διαταραχής και καψίματος, burnout, αυτό που λέγεται burnout. Μπορεί κάποιος να έχει επαγγελματικό burnout, επαγγελματικό κάψιμο ή εξουθένωση, να έχει και συναισθηματικό burnout. Ακριβώς. Τώρα, αυτό μπορεί να συνέβει είτε γιατί δεν έχεις χρόνο να ακούσεις ούτε καν τη σκέψη σου, τον εαυτό σου, συνέχεια τρέχεις για πράγματα και έρχεται το ένα μετά το άλλο και είσαι σε μια κατάσταση ότι είσαι στον πόλεμο. Και εγώ το νιώθω αυτή την περίοδο αυτό. Ότι αυτό είχαμε πει στο εκτακτό. Είμαι ότι ζω σε έναν καράβι μέσα στην τρικυμία που δεν μπορώ να δω, δεν προλαβαίνω να κρίνω, δεν προλαβαίνω να... Ακόμα και να γράψω από αυτά τα ωραία άρθρα που γράφω τα κατακριτικά για την κατάσταση, τα κοινωνικά. Ξέρετε, τη βλέπετε γλυκούλα, τη βλέπετε τρυφερούλα, αλλά άμα τα πάρει με το σύστημα, είναι μαχητικάρα, όχι μαχητικούλα. Ναι, το έχω από μικρή αυτό. Το έχεις και πει, αλλά όταν γενικότερα ζεις σε μια κατάσταση δύσκολη, δεν σου μένει ενέργεια για να κοιτάξεις πέραν από το καράβι σου που παλεύει με τα κύματα. Όλη την ενέργεια την ξοδεύεις πάνω στο καράβι σου και με μόνον άξονα ότι θα αχνοφέξει κάποια στιγμή η ανατολή, ένα φως το οποίο θα σε βγάλει στη στεριά και τα πράγματα θα καλυτερεύσουν και θα εξομαλυθεί η κατάσταση. Αν το βιώνεις γιατί ακριβώς περνάς ένα πρόβλημα, ίσως είναι μια φυσιολογική φάση, ναι. Δηλαδή ότι δεν έχω
ενέργεια για να κάνω κάτι, δεν έχω ενδιαφέρον για να κάνω κάτι άλλο, ακριβώς γιατί ασχολούμαι 24 ώρες το 24ωρο με ένα στόχο. Και αυτό το περνάνε οι άνθρωποι που απλά μπορεί να έχουν εξετάσεις μπροστά τους, ποικίλου είδους εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις. Άνθρωποι που παλεύουν με πάρα πολλά χρόνια νοσήματα και πρέπει να περάσουν αυτήν την πολύ δύσκολη κατάσταση του να κάνουν τις εξετάσεις τους, να κάνουν τις θεραπείες τους. Ξέρεις καλύτερα από μένα πόσο φοβάται ο κόσμος να πάει να κάνει τα check-ups. Φοβούνται πολύ. Σου λέει έλα σε 6 μήνες, έλα σε ένα χρόνο και είναι φοβιστική η σκέψη της εξέτασης και μόνο. Ναι, φαντάσου οι άνθρωποι που παλεύουν με κάτι που έχουν. Οι άνθρωποι που έχουν βάλει ένα στόχο και πρέπει να το τεκτεγιώσουν. Ξέρεις πολύ καλά πως είναι, ας πούμε, να γράφεις ένα βιβλίο και να σε πιέζει ο εκδοτικός οίκος, μα πότε πρέπει να το βγάλουμε και εσύ να πρέπει να επί της ουσίας να ρουφήξεις τα γράμματα. Πιέζεις, αγάπη μου, εσένα, επειδή χρονικά τώρα. Όχι. Όχι, ούτε εμένα. Όχι, δεν με πιέζει. Πιέζω τον εαυτό. Αλλά όταν βάλεις, κοίταξε να δεις, όταν πεις ότι μα πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι εσύ ως τρόπο λειτουργίας έχεις το... Και το έχεις πει πολλές φορές ότι ο εγκέφαλος μας λειτουργεί σειριακά. Ότι κάνει με τη σειρά πράγματα, δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα μαζί. Εσύ το έχεις αυτό. Αναλαμβάνεις ένα project, αφοσιώνεσαι πλήρως σε αυτόν, το τελειώνεις και μετά πας στο επόμενο. Το οποίο είναι και ο πιο αποδοτικός τρόπος να εργαστεί κάποιος. Εγώ βάζω πρόγραμμα, το τηρώ κατά γράμμα, ούτε έναν τελεία. Πρωταθλήτρια. Κάνει πρωταθλητισμό, ντόκτορ. Και δεν ολοκληρωθεί, δεν ηρεμώ. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Και επίσης αυτό που κάνει Αριστονίκη, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε όλοι μας και εσείς που έχετε παιδιά και όσοι δεν έχουμε παιδιά ή τα παιδιά μας είναι έξω από το σπίτι, προγραμματίζει και το χρόνο που θα περάσει με την οικογένεια. Ναι, και τις δραστηριότητες, τις ψυχαγωγικές με την οικογένεια, το οποίο άμα το βάλεις μέσα στο πρόγραμμα σου και πεις ότι δεν έχω μόνο να κάνω αυτές τις δουλειές, έχω να κάνω και αυτά. Δίνεις στον εαυτό σου την ευκαιρία να έχει πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Ναι. Ίσως. Ίσως αυτό είναι και λίγο στην αντιμετώπιση του εσωτερικού κενού. Ναι. Δηλαδή το να ξέρω ότι το Σάββατο θα κάνω αυτό, την Κυριακή θα κάνω αυτό. Τα πάντα όλα είναι προγραμματισμένα για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις. Ιδιαίτερα όταν λέμε ότι έχεις κάτι να βγάλεις, κάτι να ολοκληρώσεις. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί που περνάνε μια τέτοια φάση είναι ενδεχομένως να αισθανθούν αυτήν την αίσθηση του κενού, ακριβώς γιατί δεν είναι χαλαροί, δεν κάνουν τίποτα για τον εαυτό τους και κάνουν όλη τους η ζωή είναι στραμμένη προς αυτό. Το ίδιο έχουν και οι ερευνητές, έτσι, οι άνθρωποι που βγάζουν papers, οι άνθρωποι που κάνουν πειράματα για να βγάλουν κάποιο φάρμακο κτλ. Αυτή είναι η ζωή τους. Είναι πορωμένοι με αυτό το πράγμα. Και μάλιστα πρόσφατα που διάβαζα και τις βιογραφίες κάποιων έτσι πολύ γνωστών ειδικών ψυχολόγων, ψυχιάτρων, η βιογραφία τους τους χαρακτηρίζει ότι ήταν καθόλου καλή είτε σύζυγοι είτε γονείς και τα λοιπά, ακριβώς γιατί όλον τους το είναι το Φρόιτ. Εντάξει, κόρη, καλά. Περίμενε ο Φρόιντ να είναι καλό σύζυγο και γονιό. Εγώ δεν περίμενα. Όχι μόνο από το πρόγραμμα του, από άλλα πράγματα, ναι. Ναι. Το διάβασε ότι τα έχει με την αδερφή τη γυναίκα του. Ναι, ναι, το διάβασα και αυτό. Α, το διάβασε, μάλιστα. Ναι, και. Εγώ δεν είμαι φροηδική με τίποτα. Τον εκτιμούμε τον άνθρωπο, έχει βοηθήσει τα μάλα στην ίδρυση της επιστήμης της ψυχολογίας, αλλά συγγνώμη, εγώ δεν θα πάρω. Ναι. Ναι. Ποιο άλλο διάβασες? Διάβασα γενικότερα και διάφορους άλλους. Μπορεί να μην. Δεν τους διαφεύγουν τα ονόματα τους, γιατί δεν ήταν ψυχολόγοι, ήταν νευροβιολόγοι και τέτοια. Οι οποίοι έχουν βρει διάφορα πράγματα για τον εγκέφαλο, να το πούμε. Όπου ήταν όλη μέρα σε έναν εργαστήριο και το μόνο πράγμα που κάναν ήταν να κάνουν ερεύνες και πειράματα. Δεν κάναν τίποτε άλλο στη ζωή τους. Ήταν σαν να τους είχε γίνει μία αιμονή απίστευτη ότι αν δεν το βρουν αυτό το πράγμα, δεν θα φύγουν από το εργαστήριο. Λοιπόν, αυτοί σίγουρα έπασχαν από εσωτερικό κενό. Ναι. 100%. Α, είναι έτσι που πάει δηλαδή. Ναι, άμα είσαι εσωτερικό κενό. Είναι σαν, πώς να σου το πω, είναι σαν να είσαι εθισμένος με το στόχο σου. Σαν να έχεις πάθει εθισμό. Να μην μπορείς να κάνεις τίποτε άλλο. Άρα αυτό μπαίνει και στην εργασιομανία. Ναι. Μπαίνεις σε έναν άλλο mood. Σε μια άλλη δεν φάση. Δεν έχει νόημα για σένα κάτι το οποίο να μην είναι δουλειά. Μπράβο. Και συνέχεια μιλούν για αυτό το πράγμα που κάνουν.
δεν έχουν κάποιον άλλον ενδιαφέρον. Δηλαδή, αν θα σου αφαιρώσουν. Δεν κομμενικά τίποτα. Τίποτα. Αν σου αφαιρώσουν 2 λεπτά. Να μιλήσω πώ δεν είμαι εργασιοποιημένη. Θα σου πούν για την έρευνα του. Θα σου πούν για πράγματα που σου ενδιαφέρει σε σχέση με αυτό. Δεν θα σου πούν τίποτε άλλο που να έχει να κάνει με φυσιολογικά πράγματα. Λοιπόν, επίσης, εκτός από αυτό, το οποίο είναι μια ένδειξη, τώρα μιλώντας για το εσωτερικό κενό, που θεωρώ ότι είναι επόμενο της κατάστασης αυτής, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς επειδή δεν έχουν επαφές με άλλους ανθρώπους, δεν ζουν σε μια φάση ζωής που μπορεί να μην παίρναν καλά στο σπίτι τους ή να έχουν προβλήματα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον κτλ. Αισθάνονται αυτή τη ματαιότητα, ότι δεν αλλάζει τίποτα, ότι η μέρα τους είναι μια ρουτίνα, κάνουν συνέχεια τα ίδια πράγματα. Ματαιότητες, ματαιότητες, τα πάντα ματαιότητες. Και μπαίνουν σε αυτήν την κατάσταση. Αν αναγνωρίζει. Είναι κανείς... πρόδρομος κατάθλιψης, κυρία μου. Είναι. Δόκτωρ μου. Είναι. Πρόδρομος κατάθλιψης. Το ένιωσα αυτό στην προηγούμενη κυβέρνηση, την ματαιότητα. Όταν ήμουν υπό τη βασιλεία της προηγούμενης κυβερνήσεως, είχε αυτή την κυβέρνηση. Τώρα, ό,τι και να κάνω, δεν είχε νόημα. Τα κάνω, τα ξανακάνω, προσπαθώ τίποτα. Και σε μια κακοποιητική σχέση, ναι. Ή σε μια σχέση ναρκισσιστική κακοποίηση υπάρχει αυτή η αίσθηση τη ματαιότητα και του κενού. Φυσικά. Σε σχέσεις... Σε στραγγίζει εντελώς. Ναι, σε σχέσεις συναισθηματικά παραμελητικές. Ή όταν στη δουλειά σου μπορεί να δέχεις μόμπινγκ. Ναι. Λοιπόν, μια ερώτηση κλειδί που μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε αν απλά η κατάσταση που είσαστε σας κουράζει ή αν υπάρχει κάποιον ενδότερο πρόβλημα σε εσάς, είναι η εξής. Αν εγώ αυτή τη στιγμή ήμουνα στο τάδε μέρος, ξέρω εγώ, ήμουνα με τον τάδε άνθρωπο και έκανα αυτό το πράγμα που μου αρέσει, θα ήμουν καλύτερα? Λοιπόν, αν η απάντηση είναι ναι, και έτσι υπάρχει και ένας ενθουσιασμός που μόνο και μόνο που το σκέφτηκες, τότε σημαίνει ότι μάλλον είναι η κατάσταση που ζει κάποιος που τον κάνει να πέφτει σε αυτήν την... Εάν όμως δεν έχεις όρεξη να κάνεις πράγματα που παλιά σε ενθουσίαζαν, πράγματα που παλιά σε χαροποιούσαν, ας σε προσκαλεί την πρωτοχρονιά η κουμπάρα σου να πας για φαγητό και πεις «Όχι, θα καθίσω στο σπίτι με το σκύλο», τότε μπορεί να πάσχεις σε εσωτερικό. Καμέ μου παράπονο που σε πήγα την πρωτοχρονιά. Την πρωτοχρονιά είπα να ξεκινήσει ο χρόνος ειρηνικά. Ναι, σχόλου να κόρη να έρθω. Μπειραζέρα. Να έρθω άλλη φορά. Με το καλό μου. Σκέφτομαι σε κιόλας, γιατί ξέρω ότι όποτε έρθω κάνεις παραπάνω πράγματα για μένα. Με ξεπεριτώ να ζω ποτέ τρώγα όλη την εβδομάδα. Από τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά τρώγα τα φαγητά που ήταν πάρα πολύ καλά. Ειδικά και τα λαζάνια ήταν όλα τα λεφτά. Ναι. Δεν δίκιο μου να τα φωτάγα όμως. Δεν δικαιώσουν. Έφατο όμως. Εντάξει, αυτό έτσι. Δεν είχα εσωτερικό καιρό γιατί είμαι ενθουσιασμένη, θα τρώγοντας. Εντάξει, έρχονται τώρα, έχουμε τις οικονομέπτες, έχουμε, έχουμε καθαρή Δευτέρα, έχουμε... Έχουμε. Έχουμε Πάσχα. Γράφω και βιβλίο. Ναι, τέλεια. Ξεκίνησα. Ξεκίνησες. Ναι. Εντάξει. Σάββατο χαράματα. Σάββατο χαράματα. Χαράματα Κυριακής. Ήρθα από την Αθήνα Σάββατο απόγευμα. Και χαράματα Κυριακής, επειδή τα χαράματα του Σαββάτου, εξύπνησα τώρα 5 το πρωί, εξύπνησα, είδες ότι δεν υπάρχει κενό, εξύπνησα, μου ήρθε ο τίτλος. Σοβαρά. Και τον έγραψα, κάτι θα σου δείξω. Ναι, δάμε, για να καταλάβεις την κατάσταση μου εμένα. Μα είναι ωραία αυτά τα πράγματα. Για να καταλάβεις. Τέλειο. Ναι. Πολύ σκασάρικο. Ναι. Μα είναι και το νόημα κιόλα. Και λοιπόν, το νόημα. Και δεν το λέμε τον τίτλο, με στο μυαλό σου μέχρι να βγει. Και κάθισα χαράματα τη Κυριακή. Τώρα έχω θέμα με τον αυγά να μου βάζω κρέμες, γιατί όταν είσαι και δαχτυλογράφης, πονείς. Ναι, το έχω κι εγώ αυτό το πρόβλημα. Δεν μου κάνει κανένα μαξιλάρι. Έχω βγάλει σκάρτα περίπου καμιά δεκαριά. Βάζω κάτι κρέμες θερμαντικές. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, αν εσείς πονάτε τον αυχένα σας και δεν έχετε την όρεξη να βάλετε μια θερμαντική κρέμα να κάνετε κάτι για να κάνετε τη διαβίωση σας καλύτερη, σημαίνει ότι έχετε εσωτερικό καιρό και δεν είναι νόημα. Άντε και πονάω, άντε και δεν πονάω. Δηλαδή μια παρέτηση. Ακριβώς. Μια παρέτηση και ένα συνέστημα flat. Απ' την άλλη, να σας πούνε, έχει εισιτήρια για το τάδε μέρος που σας αρέσει με τον τάδε άνθρωπο που περνά καλά.
και για τόσες μέρες δεν θα σκέφτεσαι τίποτα παρά μόνο την ευχαρίστηση σου και τη διασκέδαση σου και δεν χαρείτε καθόλου, μάλλον πρέπει να δείτε σοβαρά το θέμα αυτό και να επισκεφτείτε έναν συνειδητικό της επιλογής σας για τις αρεσκίες σας, ψυχολόγων της αρεσκίες σας, και ο ψυχολόγος θα σας πει αν χρειάζεστε να πάρετε και αντικαταθλιπτική θεραπεία. Εγώ θέλω να πω κάτι εδώ, συνομιλώ με πολλούς ανθρώπους και είδα και ανθρώπους και από κοντά τώρα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παρανόηση ότι αν μιλήσουμε για αντικαταθλιπτική θεραπεία, για αντικαταθλιπτικά φάρμακα, ότι μπορούμε να πάρουμε τα φάρμακα και να κάνουμε συναντήσεις με το ψυχίατρο, είτε είναι ψυχοθεραπευτής είτε όχι, και να μην ψάξουμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία με έναν ψυχολόγο. Είμαι κάθετα αντίθετη με αυτό. Υπάρχουν ψυχίατροι που είναι πολύ καλοί ψυχοθεραπευτές, σπανίζουν όμως, σπανίζουν. Μία από αυτούς ήταν και η Σοφία που έφερα και συνομιλήσαμε για τα θύματα της παιδικής κακοποίησης. Όμως υπάρχουν αρκετοί ψυχίατροι, κυρίως άνδρες μεγαλύτερης ηλικία, οι οποίοι δεν είναι ψυχοθεραπευτές, αλλά το παίζουν ψυχολόγοι και κάνουν συναντήσεις με τους ανθρώπους που παίρνουν αντικαταθλιπτική θεραπεία, οι οποίες δεν είναι ψυχοθεραπευτικές συναντήσεις. Και αυτό δεν είναι. Πρώτα απ' όλα είναι και πολύ ακριβό. Γιατί ένας ψυχίατρος χρεώνει πολύ περισσότερο από ότι ένας ψυχολόγος, ειδικά κάτι ψυχίατροι που είναι και μεγάλα ονόματα. Δεν θεωρείται ψυχοθεραπεία αν πηγαίνεις και μιλάς με τον ψυχίατρο, ο οποίος δεν είναι ψυχοθεραπευτής. Και απλώς σου λέει έλα μια φορά το μήνα, ή έλα μια φορά τη βδομάδα, ή έλα κάθε 15 μέρες. Να το ξεκαθαρίσουμε. Η γνώμη μου, εμένα προσωπικά, ως γυναίκας, ψυχολόγου και ψυχοθεραπευόμενης, είναι ότι πάμε στο ψυχίατρο για διάγνωση, χορήγηση φαρμάκων, αντικαταθλιπτικό στην περίπτωση αυτή αν χρειάζονται, και μας παρακολουθεί ο ψυχίατρος για το πώς θα πάμε με τα φάρμακα, και την ψυχοθεραπεία μας την κάνουμε σε ψυχολόγο. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Και επίσης, αν κάποιος είναι ψυχοθεραπευτής χωρίς να είναι ψυχολόγος, δεν έχει την αρχική βάση που να μπορεί να καταλάβει την ψυχοπαθολογία, να μπορεί να συνειδητοποιήσει πότε πρέπει να μας παραπέμψει σε κάποιον ψυχίατρο. Για να έχουμε έτσι το καλύτερο επίπεδο φροντίδας, κάνουμε ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο της επιλογής μας. Δεν σας θα σας πω εγώ σε ποιο ψυχολόγο θα πάτε. Της επιλογής μας, ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή. Και αν χρειαστούμε φάρμακα, πάμε σε ψυχίατρο για διάγνωση, χορήγηση φαρμάκων και παρακολούθηση της θεραπείας της φαρμακευτικής. Γιατί είναι κρίμα, έχει κόσμο πάει 10 χρόνια. Σου λέει πάω 10 χρόνια στο ψυχίατρο και δεν βλέπω βελτίωση. Πώς θα δεις βελτίωση, αφού ο ψυχίατρος δεν είναι ψυχοθεραπευτής, δεν είναι ψυχολόγος. Θα σου πει αυτά που θα έλεγε οποιοδήποτε που δεν είναι ειδικός. Ξαναλέω, υπάρχουν καλοί ψυχίατροι που είναι και καλοί ψυχοθεραπευτές, αλλά σπανίζουν. Μήνυμα ληφθή. Αλήθεια. Over. Άρα η αίσθηση εσωτερικού κενού είναι αυτό που μας περιγράψει η Αριστονίκη. Δεν είναι κάτι να το αφήσουμε απαρατήρητο. Είναι μια πρώιμη ένδειξη και αγχωδών διαταραχών και διαταραχών που έχουν σχέση με την κατάθλιψη. Και πάμε να το δούμε. Και, ενδεχομένως και ένδειξη κρίσης, υπαρξιακής κρίσης σε πιο μεγάλες ηλικίες. Και υπαρξιακή κρίση αντιμετωπίζεται με την ψυχοθεραπεία κυρίως. Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτά για σήμερα.